Θα κλείσουμε απόψε με έναν σπουδαίο αθλητή και παραολυμπιονίκη. Με το βίντεο που θα ακολουθήσει, αρχικά θα σας κάνουμε τις συστάσεις και αμέσως μετά θα μιλήσουμε μαζί του. Well, next up, it was a true Boccia classic that we witnessed on show court between Grigorios Polykranidis and Haowen Zhong. Two players who are... Λοιπόν, πρόκειται για το Boccia, για ένα άθλημα για το οποίο θα μας πει περισσότερα ο καλεσμένος μας απόψε και είναι μεγάλη χαρά για τον κριτικό αθλητισμό το γεγονός ότι ένας σπουδαίος αθλητής παραολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής στο Boccia, ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης, ανήκει πλέον σε κριτικό σύλλογο. Τον έχουμε μαζί μας. Πιθανότατα θα το ρωτήσουμε και γι' αυτό από την Αθήνα, όπου κάνει γιορτές, υποθέτω. Γρηγόρη Πολυχρονίδη, καλησπέρα από την Crete TV και το Ηράκλειο. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά σε όλους. Και σας ευχαριστώ πολλά. Πάρα πολύ για την πρόσκληση που είμαι σήμερα μαζί σας. Υποθέτουμε ότι σε βρίσκουμε στην Αθήνα, έτσι? Είμαι στην Αθήνα, ναι. Ωστόσο, γίνεσαι κριτικός τώρα και νομίζω ότι και μόνο το όνομα του συλλόγου, στον σύλλογο που θα νίκησα από εδώ και στο εξής, Μεγαλόνισσος, λέει πολλά, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Ναι, είμαι ερωτευμένος με την Κρήτη και... Πραγματικά είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να είμαι στον μεγαλύτερο σύλλογο για άτομα αναπηρίας στην Κρήτη. Έχω εξαιρετικές σχέσεις με όλο το ΔΣ και ιδιαίτερα με τον Γιώργο του Καπελάκη που είναι πρόεδρος. Okay. Είμαι συναθλητής με τον Μανώλη τον Στεφανουλάκη και είμαστε ουσιαστικά μια οικογένεια, μπορούμε να πούμε. Οπότε αυτή η μεταγραφή ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ και... Ελπίζω να καταφέρω να συνεχίσω τις επιτυχίες μου και να σας κάνω όλους περήφανους στο νησί. Είμαστε βέβαιοι και πλέον κάθε νίκη σου θα την πανηγυρίζει το νησί διπλά. Νομίζω πως μίλησες ήδη για δύο ονόματα που ουσιαστικά όλα αυτά τα χρόνια έχουν σηκώσει στις πλάτες τους, πραγματικά το λέω αυτό, τον κριτικό αθλητισμό, τον έχουν πάει στα ύψη. Καπελάκης Στεφανουδάκης και με χρονολογική σειρά. Θα ήθελα ένα σχολείο για τα δύο αυτά παιδιά. Μιλάμε για τους δύο από τους πιο κορυφαίους αθλητές της Ελλάδας στην ιστορία της χώρας, ουσιαστικά θα μπορούσαμε να πούμε. Ο ένας, ο Μανώλης Στεφανουδάκης, συνεχίζει και αγωνίζεται και κάνουμε σκληρή προετοιμασία και οι δύο για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Ο Γιώργος πλέον, αφού κέρδισε όλα αυτά τα μετάλλια και τα Παραολυμπιακά, είναι χρυσός Παραολυμπιονίκης, όπως γνωρίζετε όλοι. Πλέον συνεχίζει από άλλο πόστο και είναι υποψήφιος πρόεδρος. Είναι άξιος και πραγματικά εύχομαι να καταφέρει να μπει ηγέτης και στην Ομοσπονδία των Ατόμων με Αναπηρία, την Αθλητική Ομοσπονδία, και να προσφέρει με όλες του τις γνώσεις, την εμπειρία και με την όρεξη που έχει. Mm-hmm. Γρηγόρη Πολυχρονίδη, με δύο λόγια μπορείς να μας περιγράψεις για τον κόσμο που δεν έχει δει ενδεχομένως για τον Boccia, να μας πεις σε δύο λέξεις που είναι ουσιαστικά τα κλειδιά για να καταλάβουμε να μπούμε στο νόημα για το άθλημα. Ασφαλώς. Το Boccia είναι ένα παραολυμπιακό άθλημα που είναι ένα άθλημα τακτικής ουσιαστικά, σκέψης, συγκέντρωσης. Παίζεται με μπάλες μικρές σε κλειστό γυμναστήριο. Είναι 6 κόκκινες, 6 μπλε και μία άσπρη. Η άσπρη είναι η μπάλα στόχος, οι 6 κόκκινες και 6 μπλε είναι οι δύο αντίπαλοι. Εμείς και προσπαθούμε να πάμε όσο γίνεται σου πιο κοντά στον στόχο. Mm-hmm. Στη δική μου την κατηγορία, επειδή δεν έχω τη δύναμη να ρίξω την μπάλα με το χέρι, αγωνιζόμαστε με μια συσκευή, με μια προωθητική συσκευή της μπάλας. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και με συνοδό συναθλητή, ο οποίος ουσιαστικά είναι το εκτελεστικό όργανο όλων των εντολών που δίνει ο παίκτης, που κάνει όλη την τακτική του παιχνιδιού. Και με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Αβγενάκη, γιατί ουσιαστικά αναγνώρισε το ρόλο αυτών των ατόμων που προπονούνται κάθε στιγμή μαζί μας και συμμετέχουν κάθε στιγμή και έχουν δελτία αθλητή, πλέον να αναγνωρίζονται ως αθλητές. Και πραγματικά το Boccia είναι ένα άθλημα το οποίο όταν το βλέπει κάποιος, νομίζω είναι το αγαπάει απευθείας, γιατί πραγματικά όποιος έρχεται και βλέπει τους αγώνες μας παραμένει μετά μεγάλος θαυμαστής.
Μάλιστα, Γρηγόρη, πώς είναι η προετοιμασία ενός αθλητή, πώς κυλάει ο χρόνος μέσα στην πανδημία, τα προβλήματα είναι μεγάλα, φαντάζομαι σε εσάς σε επίπεδο αθλητών ΑΜΕΑ ακόμα μεγαλύτερα για την προετοιμασία σας εν όψη και παραολυμπιακών. Κοιτάξτε, ο πρωταθλητισμός πρώτα απ' όλα σημαίνει για όλους τους αθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό ότι είναι η προτεραιότητα της ζωής, δηλαδή αυτό είναι η βασική ασχολία. Εγώ προπονούμε κάθε μέρα 6 ώρες από το 9 ώρες στις 3 στο άθλημα και η αλήθεια είναι ότι με την πανδημία τα πράγματα έγιναν πολύ πιο δύσκολα. Έχουμε την εξαίρεση όσοι είμαστε στον σχεδιασμό για τους Παραολυμπιακούς και τους Ολυμπιακούς Αγώνες να συνεχίσουμε να προπονούμαστε και τώρα, αλλά επειδή προσπαθούμε να τηρήσουμε όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, καταλαβαίνετε ότι συρρυκνώνεται ο χρόνος της καθαρής προετοιμασίας, γιατί πλέον είμαστε πολύ προσεκτικοί και ουσιαστικά δεν μπορούμε να κάνουμε ακριβώς την ίδια προετοιμασία. Ωστόσο, αυτό ισχύει για όλους και δίνουμε το καλύτερό μας σε αυτό για να μπορέσουμε να κάνουμε τους Έλληνες υπερήφανους. Ας ελπίσουμε και αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο που είναι οι αγώνες. Να τα καταφέρουμε να γίνουν οι αγώνες. Είμαστε αισιόδοξοι ότι οι αγώνες θα γίνουν, ότι θα ξεπεράσουμε την πανδημία και ότι θα πάμε πολύ καλά και σαν ελληνική ομάδα. Και με στόχο και προσωπικό στόχο το χρυσό, να υποθέσουμε. Προσωπικός στόχος είναι πάντα το χρυσό. Δουλεύουμε μαζί με τη σύζυγό μου που αγωνιζόμαστε μαζί πάρα πολύ σκληρά για αυτό, για να καταφέρουμε και να το επιτύχουμε. Είμαστε βέβαια ρεαλιστές, ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ σκληρός. Αλλά εμείς κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να καταφέρουμε να σηκωθεί η ελληνική σημαία ψηλά και να ακουστεί και ο εθνικός ύμνος. Πότε θα σε δούμε στην Κρήτη? Με το καλό, με την άνοιξη, θα προσπαθήσουμε να έρθουμε ίσως και για μια μικρή προετοιμασία λίγων ημερών. Θα δούμε ανάλογα πώς θα τα κανονίσουμε και με τον Γιώργο. Να μπορέσουμε να βρούμε ένα γήπεδο, να κάνουμε έτσι ένα. Υπάρχει και ο Μιχάλης Ολεμονής στον Άγιο Νικόλο που παίζει μπότσε τα τελευταία χρόνια. Ίσως τον έχεις γνωρίσει. Βέβαια. Είναι φίλος μου ο Μιχάλης. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ. Μιλάμε σχεδόν σε καθημερινή βάση και πραγματικά είναι από τα καλύτερα παιδιά. Mm-hmm. Και βέβαια το επόμενο πρωτάθλημα που θα γράφουν οι νίκες σου για τη Μεγαλόνησο, να κλείσουμε με αυτό, πότε θα είναι? Κοιτάξτε, τα πανελλήνια πρωταθλήματα συνήθως είναι το Μάιο ή τον Ιούνιο. Mm-hmm. Όπως είπαμε, σκεφτόμαστε θετικά και ελπίζουμε να πραγματοποιηθεί κανονικά και το πανελλήνιο και να μπορέσουμε να πάμε και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Οπότε αυτό είναι βάση του σχεδιασμού όπως συνηθιζόταν τα προηγούμενα χρόνια. Είμαστε αισιόδοξοι και πιστεύουμε φέτος να μπορέσει να γίνει αυτό. Πλέον αφού μπήκαν και τα εμβόλια σιγά σιγά στη ζωή μας, αφού φαίνονται σημάδια ανάκαμψης και έχουμε πλέον φως στο τούνελ, ας το πούμε έτσι. Είμαστε αισιόδοξοι και ελπίζουμε να πραγματοποιηθούν όλοι οι αγώνες. Γρηγόρη Πολυχρονίδη, να σου ευχηθούμε καλή πρωτοχρονιά, ένα 2021 όπως το επιθυμείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πραγματικά εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία, ευτυχία και ένα πολύ καλό 2021. Έτσι, καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Καλό σου βράδυ από την Crete TV. Καλή χρονιά.